Η κατοική του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων του Κατσικά, συστήνοντας τους κατοίκους της πόλης μέσα από το έργο τους. Οι Φούσκες Ελπίδες είναι η έκθεση τεχνών όπου ταλαντούχοι άνθρωποι από το Κέντρο του Κατσικά διοργανώνουν και παρουσιάζουν για δύο συνεχόμενες ημέρες στο Πνευματικό Κέντρο, σήμερα και αύριο. Μέσα από χρώματα, γεύσεις, σχήματα, ήχους, η εκδήλωση θα οδηγήσει σε ένα ταξίδι από τα Γιάννα μέχρι τη Μέση Ανατολή, μέσα από τα μάτια και τις δημιουργίες των ανθρώπων του Κέντρου Φιλοξενίας. Όπως ανέφεραν πρόσφυγες αλλά και μέλη αυτής της προσπάθειας, αυτή την εκδήλωση την έκαναν έχοντας σαν στόχο την ειλικρινή επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών και της τοπικής κοινωνίας των Ιωαννίνων. Και η ιδέα είναι να κάνουμε ένα ταξίδι των ανθρώπων εδώ από την Ανατολή στη Δύση. Είναι όπως λέμε, μεταφέρουμε την Ανατολή στη Δύση. Ο επικεφαλής του κέντρου, Φίλιππας Φίλιος, υποστήριξε ότι η χώρα μας έκανε πολλά περισσότερα από όσα μπορούσε, τονίζοντας ότι προσπαθούν για τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των ελάχιστων πρόσφυγων του Κατσικά. Σε ερώτηση για το αν θέλουν να μείνουν οι πρόσφυγες, είπε ότι σχεδόν όλοι θέλουν να φύγουν, σημειώνοντας όμως τη διάθεση των προσφύγων να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Άρεσε πάρα πολύ στους ίδιους καταρχήν που το αποφάσισαν. Βοήθησαν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και έχουμε τώρα μια παρουσίαση μιας δουλειάς που αν το δείτε προσεκτικά, έτσι, αποτυπώνει και τις δυσκολίες, αποτυπώνει την αγωνία, αποτυπώνει στιγμές που είναι πάρα πολύ τραγικές, αλλά ταυτόχρονα δίνει και μια αισιοδοξία. Μια αισιοδοξία ότι οι άνθρωποι αυτοί, φεύγοντας από τον πόλεμο, θέλουν να ζήσουν καλύτερα, θέλουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Εμείς δίνουμε, πιστεύω, παραπάνω από αυτό που μπορούμε να δώσουμε σαν χώρα, γιατί είναι πάρα πολλές οι δυσκολίες. Στην Κατσικά έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τα πράγματα. Δεν τα έχουμε κάνει τέλεια, αλλά τα έχουμε βελτιώσει. Και νομίζω ότι, συνοψίζοντας, τούτη εδώ η έκθεση αξίζει να τη δουν οι Γιαννιώτες, αξίζει να τη δουν όλοι. Και να ευχηθούμε καλές γιορτές, καλή χρονιά και το μέλλον να είναι πιο καλό για όλο αυτόν τον κόσμο και για μας. Φυσικά έχουν στο μυαλό τους να φύγουν, αλλά δείχνουν μια διάθεση, άρχισαν ήδη να αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος παραμονής ίσως να είναι μακρύτερος, οπότε δείχνουν μια διάθεση να ενσωματωθούν και να συμμετέχουν σε κάποια δρόμενα και αυτό φαίνεται και από το ενδιαφέρον για επισκέψεις σε μουσεία, το ενδιαφέρον να βγαίνουν να γνωρίζουν με τους Έλληνες, με τους Γιαννιώτες, δείχνουν τέτοια στοιχεία. Και άρχισαν λιγάκι να ενδιαφέρονται και περισσότερο για τον καταβλισμό. Αντιλαμβάνονται ότι θα μείνουν περισσότερο και αρχίζουν να ενδιαφέρονται περισσότερο. Και ενδιαφέρονται και για το σχολείο, για τα παιδιά τους. Αυτό είναι αλήθεια, ότι ενδιαφέρονται πολύ. Δεν θέλουν τα παιδιά τους να μείνουν εκτός σχολείου, εκτός μάθησης, γιατί καταλαβαίνουν ότι χωρίς τη γνώση δεν μπορεί να κάνει τίποτα.